Ιταλούς, Αργεντίνικους και Κουβανέζικους παρέσυραν το κοινό τα μουσικά σχήματα που έδωσαν τον τόνο στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κρήτης. Η πρεμιέρα δόθηκε στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά με μουσικές από τη Λατινική Αμερική. Οι γυναίκες από όλο τον κόσμο έρχονται και μας χαρίζουν τις φωνές τους, έρχονται και συναντιούνται, έρχονται και ανακαλύπτουν μέσα από τη διαφορετικότητα που είναι τόσο σημαντικό, μέσα από τη διαφορετικότητα των τόπων και των λαών, έρχεται η μουσική και τις συνδέει εδώ στο μαγικό χώρο της Κρήτης. Αυτό θα γινόταν αν η Μαρία Μανουσάκη δεν είχε ξεκινήσει χρόνια πριν αυτή την προσπάθεια του η μουσική η Κρήτη να γίνει ένας τόπος που οι άνθρωποι της μουσικής θα συναντιούνται, όχι μόνο για να αγαπήσουν την κριτική μουσική, η κριτική μουσική να πάει σε αυτούς, αλλά ακριβώς για να μέσα από τη μουσική να συναντιούνται οι άνθρωποι. Η γνωστή βιολίστρια Μαρία Μανουσάκη, διοργανώτρια του φεστιβάλ με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης, επιχειρεί φέτος να παντρέψει την κριτική παράδοση με τις μουσικές του κόσμου. Και ιδιαίτερο που αυτή τη χρονιά έχει αφοσιωθεί η Μαρία στο να καλέσει καλλιτέχνηδες από όλο τον κόσμο, γυναίκες φέτος, που έχουν κάτι να πούνε μέσα από τη φωνή τους, από τη μουσική τους, μέσα από το έργο τους που κάνουν μουσικά σε ό,τι project κάνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο να υπάρχει χώρος για γυναίκες μουσικούς να εκφράζονται με τις δικές τους προσωπικές συνθέσεις αλλά και με ερμηνείες σε διαφορετικές γλώσσες που θα ακούσουμε αυτή τη εβδομάδα εδώ. Οι μουσικές παραστάσεις συνεχίζονται στο γαβαλοχώρι του Δήμου Αποκορώνου με παράλληλες δράσεις, σεμινάρια και εικαστικά δρόμενα. Θα έχουμε την Κέλλη Θωμά, θα έχουμε την Μπάρμπαρα Μαρτίνες που θα παίξει φλαμένκο που είχε παίξει και χθες εδώ πέρα και ήταν καταπληκτική. Θα έχουμε το δικό μου σχήμα, το Μαρία Μανουσάκη Κουαρτέτο με καλεσμένους ειδικούς και κριτικούς καλεσμένους και θα έχουμε και ένα κουαρτέτο από τη Βραζιλία, το O Quartet. Οπότε ανυπομονούμε, θα έχουμε έκθεση ζωγραφικής. Στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κρήτης που άρχισε το 2014 και αγκαλιάστηκε από το κοινό, παίρνουν μέρος καλλιτεχνικά σχήματα από την Κούβα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αλβανία, τη Βενεζουέλα και το Λίβανο.